Έχουμε τη διαβεβαίωση του εργολάβου, θα ξεκινήσουν τα έργα για τη μετατόπιση του δρόμου στο αεροδρόμιο. Προσέξτε όμως, δεν επιλύεται το θέμα. Διότι μπορεί να το μετατοπίσουμε το δρόμο εμείς, αν δεν αυξηθεί το αεροδρόμιο, αν δεν μεγαλώσει το αεροδρόμιο, δεν είναι το θέμα. Το ζητούμενο δεν είναι η μετατόπιση του δρόμου. Το ζητούμενο είναι το αεροδρόμιο. Πρέπει το αεροδρόμιο, το Υπουργείο που υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή του αεροδρομίου, να προχωρήσει. Εμείς είναι συνθήκη απαραίτητη η μετατόπιση του δρόμου. Αλλά δεν είναι το θέμα. Εμείς στα 15 Ιουλίου θα δείτε εργοτάξιο. Όπως και θα κάνουμε τώρα τα, ό,τι νομικά χρειάζεται για το δρόμο της παρακάλωσης του Καλκιού. Τι εννοείται νομικά? Οι δικηγόροι να κάνουν, τις διάφορες ενέργειες. Θα προχωρήσει δηλαδή ο σχεδιασμός? Βεβαίως, δεν έχουμε κανένα λόγο να προχωρήσουμε. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου ήταν να προχωρήσει. Είναι ένας κρίσιμος δρόμος και θα ωφελεί στοιχείο. Δεν θα ωφελεί στο Μουτζούρι ή τον Μπουγδάνο. Τυχείο θα ωφελεί. Τους κατοίκους. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτοκινητοδρόμους καλύτερης ποιότητας. Ένας καλός αυτοκινητόδρομος στην Εγνατία. Κάθε 100 χιλιόμετρα ανεβάζει 1% το ΟΑΕΠ. Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες. Προσέξτε και τους οικισμούς και τις χώρες, οι οποίες είναι αποκομμένες από το ρεύμα των μετακινήσεων, πόσο είναι λίγο πιο πίσω.